Κύριε Λεμπρούλη, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Ψαριδόπουλε, καλημέρα και στους ακροατές. Κύριε Λεμπρούλη, χτες παρακολουθήσατε προφανώς και εσείς, όπως μεγάλο μέρος και της κοινής γνώμης, την νέα ομιλία του Πρωθυπουργού για την εξέλιξη της πανδημίας και τα μέτρα τα οποία επιθυμεί η κυβέρνηση να λάβει. Ακούσαμε επίσης και την απάντηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πώς βλέπετε καταρχάς την... τις κυβερνητικές εξαγγελίες της απόψης του κ. Μητσοτάκη? Με βάση το διάγγελμα. Κοιτάξτε, το διάγγελμα του Πρωθυπουργού, το πολλωστό διάγγελμα τέλος πάντων, είναι μια από τα ίδια, στο ίδιο έργο θεατές είμαστε, αφορούσε την επέδωση στην ουσία της ατομικής ευθύνης για ακόμα μια φορά εκ μέρους της κυβέρνησης και την απεμπόληση των όποιων ευθυνών έχει η κυβέρνηση στη διαχείριση της πανδημίας. Και αυτό που φάνηκε και από το χρησινό διάγγελμα είναι ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να χρησιμοποιεί τον ίδιο διαχωρισμό, αδιέξοδο διαχωρισμό εμβολιασμένων και ανεμβολίαστων. Και αυτό το αξιοποιεί ως άλοθη για να συνεχίσει να μην στηρίζει το δημόσιο σύστημα υγείας, να μην παίρνει τα αναγκαία μέτρα προστασίας στους χώρους διασποράς, στους κρίσιμους χώρους διασποράς του ιού, όπως είναι εργασιακοί χώροι, τα μέσα μεταφοράς, τα σχολεία, όπου συνοστίζονται τα παιδιά στα σχολεία, ο κόσμος στα μέσα μεταφοράς, σε εργασιακούς χώρους αντίστοιχα οι εργαζόμενοι. Συνεπώς η ανακοίνωση των όποιων μέτρων επιβεβαίνει το γεγονός ότι η προστασία από το εμβόλιο δεν ισχύει εσαΐ φυσικά, αλλά την ίδια ώρα ο λαός μας έχει ανάγκη από καθολικό πρόγραμμα δημόσιο δωρεάν εμβολιασμού. Εμβολιασμού βέβαια. Επιστημονικά και τεκμηριωμένη εμβολιαστική εκστρατεία. Εξαντλητική, προσωποποιημένη. Τι είναι αυτό, κύριε Λεμπρούλη, που κατά τη γνώμη σας... Δείτε τώρα, κέντρο ελέγχου φαρμακοϋπαγρύπνησης και το ελέγχου των εμβολιασμών, αλλά και φαρμακοϋπαγρύπνησης. Και ο Πρωθυπουργός τι έκανε απέναντι σε όλα αυτά? Ανακοίνωσε lockdown για τις εμβολίες τους. Δηλαδή, μία εξαγγελίες για ακόμα μία φορά που μας έχει πει και στο παρελθόν. Γιατί κατά τη γνώμη σας η κυβέρνηση δεν, ενώ έχει χρησιμοποιεί διάφορα μέσα προφανώς για να υποστηρίξει τον εμβολιασμό, γιατί δεν μπαίνει σε μια μεγάλη κοινωνική εκστρατεία ενημέρωσης με τη συμμετοχή και της αυτοδιοίκησης, την κινητοποίηση δηλαδή θεσμών, κοινωνικών δυνάμεων? Γιατί δεν βγαίνει στο δρόμο, να το πω έτσι, υπέρ του εμβολιασμού? Κοιτάξτε, αυτό προϋποθέτει πρώτον ένα σχεδιασμό και ένα οργανωμένο σύστημα από επιστήμονες του χώρου, να το πω έτσι, αλλά και ένα πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας και ένα σύστημα υγείας το οποίο θα μπορούσε, κυρίως σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, το οποίο θα μπορούσε να ανταποκριθεί στις ανάγκες, τις οξυμένες ανάγκες αν θέλετε, που έχουν προκύψει και με την πανδημία. Δηλαδή προσωπικό, γιατροί, νοσηλευτές, οι οποίοι θα έχουν και κατοίκουν επισκέψεις και για εμβολιασμούς και να συζητήσουν με τον κόσμο σε διάφορες συνοικίες, στις πόλεις, στα χωριά, κινητές μονάδες. Όλα αυτά τα οποία όλα αυτά εξελίσσονται, αλλά εξελίσσονται με μεγάλη καθυστέρηση. Και φυσικά όλα αυτά δεν γίνονται, κύριε Ψαριδόπουλε, και αυτό που με ρωτάτε, αλλά και τα μέτρα που δεν έχουν πάρει σε ό,τι αφορά την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, όλα αυτά που αναφέρθηκα προηγουμένως. Γιατί όλα αυτά αποτελούν κόστος για το κράτος. Και στη βάση αυτού του κόστους που δεν θέλει να δώσει το κράτος, αυτό το κράτος, το αστικό κράτος, θυσιάζονται σε αυτό το βωμό λοιπόν του κόστους ωφέλους για τις κοινωνικές παροχές, θυσιάζεται μέχρι και η ζωή του λαού μας. Αυτό είναι το βασικό. Και από εκεί και πέρα, τα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά το δημόσιο σύστημα υγείας σε μια έκτακτη ανάγκη όπως αυτή που διανύουμε με την πανδημία είναι τα αποτελέσματα μιας πολιτικής εμπορευματοποίησης της υγείας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και σε αυτό έχουν ευθύνη όλες οι κυβερνήσεις φυσικά και η παρούσα ακόμη περισσότερο που έχει τη διαχείριση. Και ευθύνεται για τη διαχείριση. Πάντως βλέπω και την αυτοδιοίκηση, όχι σε όλες τις περιπτώσεις, δεν θέλω τώρα να αναφερθώ σε συγκεκριμένους δήμους, αλλά και η αυτοδιοίκηση είναι εγκρατής πολύ, διστάζει να κάνει ας πούμε μια τοπική εκστρατεία υπέρ του εμβολιασμού. Κοιτάξτε, ανεξάρτητα τις πρωτοβουλίες περισσότερο ή λιγότερο, επαναλαμβάνω, το βασικό είναι όταν έχεις μια τέτοια κατάσταση σε αυτή την κατεύθυνση προκειμένου να αναχαιτήσεις, να αντιμετωπίσεις
αυτά τα ζητήματα της υγείας. Εδώ δεν χωράει, να το πω έτσι, συμβιβασμός με κανένα. Χρειάζεται όλοι να στρατευτούν σε αυτή την κατεύθυνση, ενώ σε επίπεδο υγειονομικών μονάδων κτλ. Από πέρυσι λέμε, αν θέλετε από την αρχή της πανδημίας, ναι, και στην πορεία του δεύτερου, αν θέλετε και πέρυσι το δεύτερο κύμα, η κυβέρνηση όφιλε καταρχήν να επιτάξει τις μεγάλες κλινικές, τις μεγάλες επιχειρήσεις της υγείας, προκειμένου να ενταχθούν στο συνολικό σχεδιασμό, να το πω έτσι, και για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Παρά αυτού τι κάνει, χρυσοπληρώνει κρεβάτια, είτε κάποια κρεβάτια μεθ, είτε κάποια κρεβάτια κοινής νοσηλείας για τα COVID περιστατικά, χρυσοπληρώνει στους επιχειρηματίες υγείας, προκειμένου να μην φυγεί η κερδοφορία τους. Κύριε Ψαλιδόπουλε, δεν γίνεται αυτό. Αυτό είναι που έρχεται σε αντίθεση, και εδώ είναι η μεγάλη αντίφαση. Να έχεις μονάδες υγείας, να έχεις υγειονομικό προσωπικό και στον ιδιωτικό τομέα, στο δημόσιο αυτό που υπάρχει, αλλά και στον ιδιωτικό τομέα, και να μην αξιοποιείται στο σύνολό του, αφενός μεν για τις ανάγκες της πανδημίας, περίθαλψης των ασθενών με COVID, αλλά και από την άλλη μεριά να αντιμετωπίσεις τα ζητήματα υγείας που προκύπτουν, είτε τα υπήγοντα, είτε τα πιο οξυμένα από άλλες ασθένειες τέλος πάντων, είτε την αντιμετώπιση και την παρακολούθηση των χρόνων ασθενών. Αντί για αυτό τι έχουμε, τη μετατροπή των νοσοκομείων, και το γνωρίζω πολύ καλά αυτό, από τη, το γνωρίζετε κι εσείς και όσοι μας ακούνε, Βόρεια Ελλάδα, Θεσσαλία κυρίως, ναι, λοιπόν, που τα νοσοκομεία τα περισσότερα έχουν μετατραπεί σε νοσοκομεία μιας νόσου. Με αποτέλεσμα χιλιάδες συμπολίτες μας που έχουν διάφορα προβλήματα υγείας, είτε χρόνια είτε προκύπτουν στην πορεία του χρόνου, λοιπόν, να μην έχουν τη δυνατότητα να έχουν τις αντίστοιχες υπηρεσίες από το Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Και το τονίζω και πάλι, το ότι δεν υπάρχει την ανύπαρξη, μάλλον την ανυπαρξία πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Και η κυβέρνηση σε αυτή την κατεύθυνση, το τονίζουμε, έχει εγκληματικές ευθύνες με την πολιτική που ακολούθησε διαχείριση της πανδημίας, που δεν ενίσχυσε αφενός με τα νοσοκομεία, όπως είπαμε, κυρίως όμως και την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, με προσωπικό, με μέσα, για να επιτελέσει ακριβώς το ρόλο για τον οποίο χρειάζεται να επιτελεί. Κύριε Λαμπρούλη, στην επικαιρότητα, εκτός από την εξέλιξη της πανδημίας, βρίσκονται ασφαλώς και άλλα πολιτικά γεγονότα. Ένα από αυτά είναι η εκλογή του νέου Προέδρου στο Κίνημα Αλλαγής. Είναι γνωστό ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα αντιμετωπίζει με προσοχή το τι συμβαίνει σε ένα άλλο κόμμα, και με μεγάλη σοβαρότητα, μπορώ να πω. Τι είναι αυτό που κατά την γνώμη του Κομμουνιστικού Κόμματος διακυβεύεται ή θα χαρακτηρίσει, ανεξάρτητα από τα πρόσωπα δηλαδή, το μέλλον αυτού του χώρου? Κοιτάξτε, ακόμα αυτές τις μέρες πολλά. Υπάρχουν συγκεκριμένοι υποψήφοι. Εμείς δεν μπαίνουμε, να σας πω κύριε Ψαλιδόπουλε, το είπατε και εσείς στο ερώτημά σας, αν θέλετε, δεν μπαίνουμε στα ζητήματα των διαδικασιών που αφορούν εσωτερικές διαδικασίες των κομμάτων. Κάθε κόμμα έχει το καταστατικό, ναι, ναι, τον τρόπο με τον οποίο εκλέγει τα όργανα, ναι, του, το γραμματέα του ή τέλος πάντων τον πρόεδρό του. Από εκεί και πέρα, εμείς κρίνουμε πολιτικά με βάση τις πολιτικές θέσεις κάθε κόμμα, και αν αυτές οι πολιτικές είναι προς το συμφέρον του ελληνικού λαού, των εργαζομένων ή όχι. Συνεπώς τώρα η όλη διαδικασία νομίζω αφορά, θεωρούμε μάλλον ότι αφορά στο συγκεκριμένο κόμμα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ναι, φαίνεται να εξαντλείται σε αυτό το χώρο, γιατί γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση τελικά, περισσότερο για το πρόβλημα των συνεργασιών του Κινήματος Αλλαγής με το ΣΥΡΙΖΑ ή με άλλες πολιτικές δυνάμεις. Αυτό που βλέπουμε και λιγότερο σε αυτό που αναφέρεται. Το φως της δημοσιότητας είναι προφανώς η επιλογή του όποιου εκ των υποψηφίων, εάν θα υπηρετεί ή μπορεί να υπηρετήσει μια τέτοια κατεύθυνση συνεργασιών, είτε με τη Νέα Δημοκρατία, είτε με το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, και με πιο περιεχόμενο. Και με πιο περιεχόμενο, ή άλλοι, ξέρω εγώ, βάζουν το ζήτημα της αυτοτελούς πορείας πολιτικής κτλ. Αυτά μένει να τα δούμε το επόμενο διάστημα, είναι σε διαδικασία, σε εξέλιξη. Ας αναμένουμε το επόμενο διάστημα, να δούμε τι εξελίξει στο χώρο αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτό που δεν αναιρείται, κύριε Ψαλιδόπουλε, είναι οι στρατηγικές επιλογές όλων των κομμάτων, και του Κινάλ, Πασόκ, όπως τέλος πάντων μπορεί να ονομαστεί, όπως και του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας, των άλλων αστικών κομμάτων.
οι πολιτικές τους θέσεις που έχουν να κάνουν με την αποδοχή μιας κοινής στρατηγικής σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και κεφαλαίου. Αυτή η πολιτική και αυτή η στρατηγική κατ' επέκταση είναι που τσακίζει, να το πω έτσι με δύο λέξεις, τα δικαιώματα του λαού μας και έχει φέρει τόσα δεινά στον ελληνικό λαό, ειδικά τα τελευταία χρόνια με τα μνημόνια και τα μέτρα που παίρνονται το τελευταίο διάστημα με αφορμή και τον κορονοϊό. Είναι έτσι όπως το περιγράφετε, βεβαίως είναι τα τελευταία πολλά χρόνια. Ναι. Δηλαδή δείγματα γραφής θέλω να πω έχουμε από τις πολιτικές όλων των κομμάτων. Δεν περιμένουμε, αν μου επιτρέπετε αυτό τώρα, δεν περιμένουμε κάποιες διαφορετικές ή τέλος πάντων αλλαγές στην πολιτική τους κατεύθυνση σε ό,τι αφορά τις βασικές στρατηγικές επιλογές. Τώρα βγήκε πέρα στα πρόπια μείγματα διαχείρισης που ναι. Όλα τα κόμματα, τα αστικά κόμματα έχουν μικροδιαφορές, είτε αλλού μεγαλύτερες είτε μικρότερες. Αυτό δεν ανερεί όμως την γενική κατεύθυνση που έχουν επιλέξει και την κεντρική κατεύθυνση που υπηρετούν. Κύριε Λαμπρούλη, να σας ευχαριστήσουμε για τη συνομιλία αυτή. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, γεια σας. Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλημέρα. Καλημέρα σας.